Τη δωρεάν διανομή δύο self-test σε όλου εν ώψη τη εορταστική περίοδου ανακοίνωσε την Τρίτη ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλώντα κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Έλληνα Πρωθυπουργό τόνισε ότι το μέτρο των υποχρεωτικών rapid test σε όλου θα αδικούσε του εμβολιασμένου, ενώ κάλεσε του πολίτε να προχωρούν σε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου κάθε φορά που πρόκειται να βρεθούν σε χώρου μαζική συνάθρηση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει απολύτω κατανοητή η σημασία αυτή τη πρωτοβουλία γιατί θα μας επιτρέψει σε όλους μας να ελέγχουμε την υγεία μας σε πραγματικό χρόνο. Αλλά θα κάνει τελικά και πιο άνετη, πιο ελεύθερη, πιο ασφαλή την διασκέδαση, γνωρίζοντας ότι το περιβάλλον στο οποίο θα βρισκόμαστε θα είναι πιο ασφαλές. Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επιλογών, όπως η επέκταση της τηλεεργασίας, οι ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και τη διασκέδαση. Όχι πάντως αναστολή τη λειτουργία των σχολείων. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε τι ανακοινώσει την ημέρα που ο συνολικό αριθμό των νεκρών τη πανδημία στην Ελλάδα έσπασε το φράγμα των 20.000. Οι 77 απόλυε που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ την Τρίτη ανέβασαν τον απολογισμό σε 20.055, εκ των οποίων το 95,2% είχε συνοσηρότητε ή ηλικία άνω των 70 ετών. Τα νέα κρούσματα είναι 6.424 με τη θετικότητα στο 1,1% ενώ οι διασωληνωμένοι ασθενείς μειώθηκαν στους 661 με τους 545 ή πάνω από το 82% να είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι.